Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα είχε ένα πολύχρωμο και θεαματικό τέλος πάνω από τις Φιλιππίνες, καθώς εξεράγησε μια φωτεινή πράσινη βολίδα που ήταν ορατή για εκατοντάδες μίλια. Ο διαστημικός βράχος ανακαλύφθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα, ένας από τους λίγους που έχουν ανακαλυφθεί λίγο πριν συγκρουστούν στη Γη. Οι αστρονόμοι του Catalina Sky Survey ανακάλυψαν τον διαστημικό βράχο Πλάτους, περίπου ενός μέτρου, που ονομάζεται 2024 RW1, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το Catalina Sky Survey είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την NASA στο παρατηρητήριο Stewart του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, κοντά στο Tucson, το οποίο σαρώνει τον ουρανό για δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα κοντά στη Γη. Οι εκπρόσωποι της ΕΣΑ προέβλεψαν ότι ο αυλαβής αστεροειδής θα διασπαστεί στην ατμόσφαιρα και ότι οι άνθρωποι στην περιοχή μπορεί να δουν μια θεαματική βολίδα. Ο αστεροειδής διαλύθηκε γύρω στις 12 και 46 το βράδυ τοπική ώρα, πάνω από τον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο νησί Λουζόν στις Φιλιππίνες. Ο αποσυντηθέμενος διαστημικός βράχος εξέπεμψε ένα λαμπρό πράσινο φως, πιθανότατα επειδή είχε υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, πριν εκραγεί με μια φωτεινή λάμψη που μπορούσε να φανεί τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με την American Meteor Society. Λόγω της προειδοποίησης των επιστημόνων, ορισμένοι ντόπιοι κατάφεραν να τραβήξουν εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο από το σπάνιο γεγονός. Αστεροειδείς όπως αυτός που έπεσε στις Φιλιππίνες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης μία φορά κάθε 2 εβδομάδες κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ESA. Ωστόσο, οι αστρονόμοι σπάνια τους βλέπουν να πλησιάζουν λόγω του μικρού μεγέθους τους,